Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018. Κριός. Η μέρα ξεκινά με πάρα πολύ ωραίες σώψεις από τους πλανήτες και εσείς δυναμικοί κατορθώνετε να βρείτε λύσεις σε θέματα δουλειάς αλλά και οικονομίας. Από το μεσημέρι και μετά προτιμήστε να βρείτε λύσεις για τα ερωτικά σας, μιας και η μέρα το ευνοεί. Επιτέλους, λίγη χαλάρωση και για εσάς κρυαράκια μου. Ταύρος. Συζητήσεις και νέα επαγγελματικά ξεκινήματα σας δίνουν νέα πνοή και όθηση να πετύχετε τους στόχους σας. Σε χαλαρό κλίμα σας βρίσκει η μέρα, μιας και κατορθώνετε να βρείτε λύσεις σε θέματα σπιτιού και οικονομικά. Δώστε σημασία και λίγο στο τέρι σας, αλλά και στα φιλικά σας πρόσωπα. Και περνάμε στο δίδυμο. Δίδυμάρες μου, με το κοφτερό σας μυαλό και την παιδική σας διάθεση έχετε ξεφύγει και εκπέμπετε έτη φωτός μακριά από τους γύρω σας. Οι λύσεις που ζητούσατε ήρθαν και εσείς προσπαθείτε να ζήσετε μέσα στο ροσυνεφάκι σας. Η μέρα είναι πάρα πολύ καλή για συζήτηση και νέα σχέδια. Και πάμε στον καρκίνο. Δώστε προτεραιότητα σήμερα στα προσωπικά σας θέλω, φυσικά όμως αθόρυβα, μιας και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Η δουλειά σας πάει πολύ καλύτερα και νέα σχέδια τα οποία παρουσιάζονται σήμερα πρέπει να τα εξετάσετε καλά για να δείτε τι σας συμφέρει. Από το μεσημέρι και μετά μπορείτε να βρείτε και τις λύσεις σας. Λέων. Μεγάλη προσοχή σήμερα σε οικογενειακά ζητήματα τα οποία σας απορροφούν για καλό σκοπό όμως. Το άγχος στα ύψη είναι κακό σύμμαχος και αυτό καλό είναι να το αποβάλλετε που και από μέσα σας. Η μέρα κυλάμε πολύ τρέξιμο στα επαγγελματικά, μη σας προβληματίζουν τα ερωτικά σας. Μείνετε σιωπηλοί και αφήστε και την άλλη πλευρά να εκφραστεί. Και πάμε στους παρθένους. Για εσάς η μέρα είναι λίγο υποτονική, μιας και η κούραση έχει υπερβεί την ξεκούραση. Οι όψεις του Ερμή είναι κατάλληλες για να κλείσετε συμφωνίες αλλά και κεφάλαια τα οποία σας προβλημάτισαν. Καλό είναι σήμερα να κλειστείτε στον εαυτό σας και να βρείτε τις ισορροπίες που σας αξίζουν. Δώστε προτεραιότητα στην ατομικότητά σας. Ζυγός. Όλη η προσοχή σας είναι στραμμένη στα επαγγελματικά θέματα και με γρήγορους ρυθμούς προσπαθείτε να βρείτε λύσεις για να μπορέσετε να χαρείτε τον ερωτικό τομέα, ο οποίος κρύβει από σήμερα και μετά πολλές εκπλήξεις. Δώστε βάση στον περιγύρό σας, κάποιος ή κάποια κρύβεται που πρέπει να ανακαλύψετε. Οι εκπλήξεις αυτές σας δίνουν όθηση σε όλους σας τους τομείς. Σκορπιός. Η υποτονικότητα αλλά και η βαρεμάρα έρχονται σήμερα για να σας δείξουν ότι πρέπει να ξεκουράζεστε. Όλα τα βάρη έχουν πέσει πάνω σας, επομένως σκεφτείτε πιθανές λύσεις, μιας και το ευνοούν οι πλανήτες. Δώστε βαρύτητα στα θέλω σας και από το μεσημέρι και μετά ξεφύγετε μαζί με την παρέα σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και πάμε στον τοξότη. Σκεπτικού σας βρίσκει η σημερινή ημέρα, μιας και θα έρχεται στο προσκήνιο κατάσταση από το παρελθόν. Ενώ προσπαθείτε να ταινίσετε το μέλλον, αυτή η κατάσταση σας δημιουργεί πρόβλημα. Με χαλαρό διαλογισμό αλλά και περισυλλογή βρίσκεται τη λύση και έτσι ο δρόμος σας ανοίγει. Ετοιμαστείτε σήμερα να απογειωθείτε μέσα από τον έρωτα. Εγώ καιρός. Καλό είναι σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι, να δώσετε σημασία σε αγορές που έχουν να κάνουν με την οικογένεια ή τον ερωτικό σύντροφο. Πρέπει να βάλετε στη ζωή σας ένα καλούπι. Ευνοούνται όμως οι επισημοποίησεις πάνω σε αυτό το καλούπι που σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Κυρίως όμως τα εργασιακά. Προσοχή λίγο στις μετακινήσεις και στα μικρά ατυχήματα. Υδροχόος. Μεγάλη σκέψη, αλλά ακόμα μεγαλύτερες είναι απολαβές από τον τομέα της εργασίας, μιας και δεν ξεκουράζεστε καθόλου. Μην αφήνετε τρίτα πρόσωπα να επηρεάσουν την κρίση σας σε συμφωνίες και δασμούς. Πρέπει να προγραμματίσετε καλύτερα το χρόνο σας για να προλάβετε σήμερα εργασία και οικογένεια, φίλους και έρωτα. Οι γκρίνιες όμως σήμερα δεν θα λείπουνε. Και πάμε στα ψαράκια μου. Αρκετά δυναμικούς αλλά και σκεπτικούς σας βρίσκει η μέρα, μιας και το μυαλό σας τρέχει με ταχύτητα φωτός. Όλα έχουν πέσει πάνω σας, βάλτε προτεραιότητα την εργασία και από το απόγευμα ασχοληθείτε με τα προσωπικά σας θέλω, αλλά και τα οικογενειακά ή του ερωτικού σας συντρόφου. Μην παίρνετε σήμερα βιαστικές αποφάσεις. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.